Πάλι θα βγεις. Ναι. Με τον Γιώργη. Πήγαμε με τον πατέρα σου να ρωτήσουμε για αίθουσα στο Γαρδέλι. Δεν έχει τίποτα, λέει. Όλα τα Σαββατοκύριακα από εδώ, στο Μάτιο, κλεισμένα. Δεν πειράζει, ρε μάνα. Πώς δεν πειράζει, κορίτσι μου, πού θα κάνουμε το γάμο, στο καφενείο? Εδώ είστε. Το δώρο θα καλέσουμε και τη θεία τη Μαρία στο γάμο. Ποια Μαρία? Έχω εγώ θεία Μαρία. Έχεις, παιδί μου, είναι ξαδέρφη του Επαμεινώντα. Του παππού του Μήτρου, μικρά νησιά. Άστο τώρα, μην το ψάχνεις. Είμαστε μεγάλο σόι. Δεν μου λες, με το σπίτι κανένα, τελειώσατε? Τελειώσαμε. Και τελειώσαμε και οριστικά. Τι εννοείς, κορίτσι μου? Ο Γιώργης χρεοκόπησε. Πάει και το σπίτι. Πάνε και όλα. Χρεοκόπησε. Πότε έγινε αυτό, βρε παιδί μου? Τον καημένο το Γιώργη. Κάτσε, ρε παιδί μου. Όταν λες χρεοκόπησε τελείως, δεν υπάρχει πιθανότητα να ρεφάρει ο άνθρωπος? Δεν νομίζω. Μα πώς? Τι χρεοκοπεί έτσι ο κόσμος από τη μια μέρα στην άλλη? Και περίμενες να μας το πεις τελευταία στιγμή, ρε Θεοδόρα. Και τι να κάνω? Περίμενα 1-2 εβδομάδες μπας και έρθει στα ίσια το άνθρωπος, αλλά δεν. Λοιπόν, αν είναι έτσι τα πράγματα αλλάζουν. Καλό παιδί ο Γιώργης. Αλλά και μεγάλος και άφραγκος, τι να τον κάνω εγώ τέτοιο γαμπρό? Θοδώρα, καθυστέρησέ το λίγο, φέρ' του το γλυκά-γλυκά και χώρισέ του να. Παντελή, τι λες? Τώρα πάνω στην ανάγκη του θα τον αφήσει τον άνθρωπο? Και θα δώσω εγώ την κόρη μου σε ένα κακομοίρι? Αυτό σε λίγο δεν θα έχει να φάει, εγώ δεν τον εταΐζω. Παντελή! Και μη κοιτάς, τι έκανα? Έχω δει εγώ περιπτώσεις από τα ψηλά στα χαμηλά. Thank you.